Και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αποστόλη Φούρναρη, τον υποψήφιο με την Ένωση Κεντρών στη Μαγνησία. Γεια σας, κύριε Φούρναρη. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Καλώς ήρθατε. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λέω καλώς ήρθατε, γιατί μας έχετε εξηγήσει ότι προς το παρόν τουλάχιστον είστε στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, σωστά. Έτσι. Αλλά το σχέδιο είναι να έρθετε εδώ. Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Τώρα δεν φοβόσαστε με όλα αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν ότι θα σας συνθλίψει το δίδυμο του της πόλωσης. Έχουμε ένα δίπολο που βλέπετε ότι συγκεντρώνει δυνάμεις στο άθροισμά του πάντα με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Έχουμε ένα εντυπωσιακό νούμερο. Τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει πολύ πόλωση σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία και το έχουμε παρατηρήσει κι εμείς. Δεν νομίζω ότι φοβόμαστε συντριβή, ιδιαίτερως από τα δύο μεγάλα κόμματα. Βλέπετε τον δικοματισμό όμως, πώς κυριαρχεί? Σαφέστατα, σαφέστατα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση και υπάρχει πολύ έντονη αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των δύο κομμάτων. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας αγγίζει. Δεν είναι κάτι που μας αγγίζει ούτε ιδεολογικά, ούτε ως τρόπο προσέγγισης της προεκλογικής περίοδου. Και κατά αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Νομίζω ούτως ή άλλως ότι ο ψηφοφόρος στον οποίο απευθυνόμαστε και ο οποίος ψηφίζει Ένωση Κεντρών, ιδεολογικά είναι διαφορετικά από ότι αυτούς των δύο μεγάλων. Ποιος είναι ο ψηφοφόρος σας? Ο ψηφοφόρος μας είναι οι νέοι, οι οποίοι μας έβαλαν στη Βουλή την προηγούμενη φορά. Ο ψηφοφόρος είναι ο χαμηλός ταξιούχος, ο χαμηλόμισθος, να το πούμε έτσι, είναι ο απλός, ο μέσος Έλληνας. Γιατί ταυτίζεται ο ψηφοφόρος με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεται με εσάς? Ταυτίζεται σε γιατί... Σε τι διαφέρετε εσείς από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα? Γιατί εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος, και προγραμματικά μάλλον να το πω έτσι, τα δύο μεγάλα κόμματα μπορεί να λένε ότι νοιάζονται για αυτό το μέρος της κοινωνίας, αλλά εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν τουλάχιστον είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο λένε. Εμείς, από την άλλη, μέσα στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας, έχουμε θέσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν στόχο, εκτός από την υποστήριξη της οργάνωσης του κράτους και της μείωσης των εξόδων αυτού, έχουν στόχο την υποστήριξη αυτών ακριβώς των ανθρώπων. Δηλαδή, ζητάμε για παράδειγμα ότι δεν νοείται σε μια χώρα σαν την Ελλάδα εν έτη 2023 να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με συντάξεις 300 και 350 ευρώ και να υπάρχουν παράλληλα και κάποιοι άλλοι που παίρνουν 2 και 3 και 4 και συντάξεις 3, 4, 5 χιλιάδων ευρώ. Είναι δηλαδή απλή λογική για μας να προσπαθήσουμε λίγο να αναπροσαρμόσουμε κάποιες τέτοιες ανισότητες. Και αυτές οι ανισότητες αφορούν κυρίως αυτούς οι οποίοι βιώνουν αυτή την ανισότητα, να το πω έτσι. Πιστεύετε, επειδή κάνατε ένα διάλειμμα στον κοινοβουλευτικό σας βίο, έτσι, το καλοκαίρι του 19, δεν τα κατάφερε το κόμμα σας, ότι θα επιστρέψετε στο κοινοβούλιο? Βεβαίως το πιστεύουμε και βεβαίως το θέλουμε. Ούτως σε αυτή άλλως... την περίπτωση το ερώτημα που θα σας τεθεί είναι εσείς με ποιον θα πάτε? Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να δείξει ότι δεν χαρίζει την αυτοδυναμία σε κανέναν, αλλά αυτό που δείχνει ως επιλογή στο πολιτικό προσωπικό είναι η συνεργασία. Και μπορεί να το δείχνει ως μονόδρομο. Ναι. Η κυβερνήση συνεργασίας είναι άλλωστε πάγια θέση και του Προέδρου και της Ένωσης Κεντρών. Πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο της ιστορίας μας, στο οποίο πρέπει επιτέλους να παραδεχτούμε και να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι κυβερνήσεις μονοκομματικές δεν λειτουργούν και δεν έχουν αποτέλεσμα. Από αυτή την άποψη δεν λειτουργούν. Οπότε, για να γίνω πιο συγκεκριμένος και στο αυτό που με ρωτήσατε, εμείς έχουμε τα 11 σημεία της Ένωσης Κεντρών, τα οποία θα θέσουμε σε περίπτωση που είμαστε μέσα στο Κοινοβούλιο, θα θέσουμε σε όλα τα κόμματα και αν αυτά γίνουν αποδεκτά, πολύ ευχαρίστως να συνεργαστούμε. Ούτως ή άλλως δεν μας φοβίζουν οι συνεργασίες. Δεν μας φοβίζει η συνεργασία με κάποιον που ίσως δεν συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δεν είναι αυτή η ουσία του πράγματος. Η ουσία είναι να γίνουν αλλαγές στην Ελλάδα οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμο και θα βοηθήσουν τον κόσμο να καλυτερέψει τη ζωή του. Για να μιλήσουμε για εσάς.
κύριε Φουρναλή. Ελάτε, για να κλείσουμε με αυτό. Τι θα θέλατε να μάθετε? Να δούμε την δική σας υποψηφιότητα. Βεβαίως. Να συστηθείτε για άλλη μια φορά. Το όνομά μου είναι Απόστολος Φούρναρης. Είμαι επίκουρος καθηγητής ψυχολογίας σε δύο πανεπιστήμια στην Αγγλία, στο Roy Hampton και στο Essex. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας, το τελειώνω γι' αυτό σε λίγο, στο Πανεπιστήμιο του Essex και έχω και το δικό μου γραφείο, φυσικά στην Αγγλία, ιδιωτεύω δηλαδή. Και έχω και ένα χόμπι που έχει σχέση με το βόλο αρκετή και μεγάλη και μακροχρόνια, την κολύμβηση. Είμαι και αθλητής του ΙΟΑΝΑΒ. Συμμετέχω σε αγώνες ακόμα, προσπαθώ τουλάχιστον. Είμαι πατέρας, σύντροφος. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φούρναρη. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ.